και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το αναλυτικό μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι ειδήσεις σε τίτλους. Ταλαιπωρία και σήμερα για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Έως τις 7 το απόγευμα ανοιχτά τα φαρμακεία της Αττικής. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη των εκλογών. Στον αέρα το debate. Τη διαβεβαίωση ότι θα αντικαταστήσει το μνημόνιο με ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης επανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εν μέσω ισχυρών πιέσεων για τη στήριξη των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Φτωχότερο από σήμερα το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ένας δικός μας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή στις 5.30 τα ξημερώματα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, πρώην πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα από το νεκροταφείο Κεσαριανής. Το θέμα επιμελήθηκε ο Χρήστος Καλουντζόγλου. Έφυγε από τη ζωή στα 70 του χρόνια ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπος που όσο κανένας άλλος συνέδεσε τη ζωή του με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ενέπνευσε την προσπάθεια για ένα δυναμικό πρακτορείο που θα είναι η φωνή της Ελλάδας. Ο Ανδρέας είχε γεννηθεί στην Κύπρο το 1942. Παρακολούθησε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά το 1967 αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του λόγω της δικτατορίας και να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Μπήκε στο χώρο της δημοσιογραφίας το 1965. Εργάστηκε στην εφημερίδα Εβδομάδα και στη συνέχεια στην Αγγλία στις εφημερίδες Κόσμος και Νέα Δημοκρατία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και εργάστηκε στην εφημερίδα Εξόρμηση. Ήταν επίσης ανταποκριτής της κυπριακής εφημερίδας Τα Νέα. Το 1981 άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του και στην καριέρα του, όταν ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 1987. Τότε διορίστηκε πρόεδρος στην ΕΡΤ ΑΕ και στη συνέχεια ανέλαβε ειδικός γραμματέας στην Ειδική Υπηρεσία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Υπουργείου Προεδρίας. Η ένταξη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Μακεδονικού Πρακτορείου στις 10 μετατρέπει τους εργαζόμενους στο πρακτορείο σε δημόσιους υπαλλήλους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να πολεμηθεί. Και αν ακόμη δεχτούμε ότι οι μελλοντικές κυβερνήσεις δεν πρόκειται να παρέμβουν άμεσα και να επιβάλλουν λογοκρισία στον τρόπο γραφής ή στη μετάδοση ειδήσεων, αρκεί και μόνο το γεγονός ότι η νοοτροπία που θα δημιουργηθεί ξανά θα είναι η νοοτροπία της αυτολογοκρισίας, σε μια περίοδο μάλιστα που ο φόβος απώλειας της εργασίας είναι κυρίαρχος, θα είναι τραγικό. Ο Ανδρέας επέστρεψε στην Κύπρο το 1990 για να αναλάβει την διεύθυνση του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού της Κύπρου Super FM. Το 1991 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε ως σύμβουλος στις εκδοτικές επιχειρήσεις Τεγόπουλος. Το 1993 έρχεται ξανά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Παίρνει το τιμόνι του πρακτορείου και το διατηρεί μέχρι το 2004. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, ορίστηκε σύμβουλος της νέας Γενικής Διεύθυνσης. Το 1989 επιλέχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας και ήταν επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Οπτικού Ακουστικών Μέσων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οπτικού Ακουστικών Μέσων της Ελλάδας. Το 2005 του απονεμήθηκε το βραβείο πρωτοποριακής δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης. Από το 1994 έδινε σειρά διαλέξεων κάθε χρόνο στη Σχολή Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετέφρασε και προσάρμοσε στην ελληνική πραγματικότητα 3 ξένα πανεπιστημιακά εγχειρίδια για τη δημοσιογραφία και έγραψε το βιβλίο «Διεθνή και Εθνικά Πρακτορία Ειδήσεων». Ο Ανδρέας ήταν οραματιστής, σεμνός και εργατικός, έντιμος δημοσιογράφος, άνθρωπος που ήξερε να μάχεται για τα ιδανικά του και να σέβεται όλες τις απόψεις. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, και καλό ταξίδι. Ουρές σχηματίζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ από το πρωί, καθώς ξεκίνησε η διάθεση σκευασμάτων υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων. Η κατάσταση αναμένεται να έχει ομαλοποιηθεί ως το τέλος της εβδομάδας, οπότε θα ολοκληρωθεί η τροφοδοσία των φαρμακείων με τα αναγκαία σκευάσματα. Κατ' εξαίρεση, σήμερα Τετάρτη στην Αττική τα φαρμακεία θα λειτουργήσουν ως στις 7 το απόγευμα. Οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του οργανισμού, όπου έχει αναρτηθεί λίστα για το ποια φάρμακα χορηγούνται και από ποια φαρμακεία. Επίσης, θα είναι εφικτή η παροχή πληροφοριών για τη διάθεση των φαρμάκων και στον τηλεφωνικό αριθμό 184. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με αντικείμενο την οριστικοποίηση των ποσών που θα διατεθούν από το δημόσιο για τις οφειλές τους σε προμηθευτές.
Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών Αντώνη Μανιτάκη και ενώ στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή debate εν όψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Στο μεταξύ κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων. Τη διαβεβαίωση ότι θα αντικαταστήσει το μνημόνιο με ένα εθνικό σχέδιο ανόρθωσης επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας στο Ζάπιο τις βασικές θέσεις του κόμματός του στους πρεσβευτές της G20. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Κουβαρά. Την πρώτη ουσιαστική επαφή με το διεθνή παράγοντα είχε το πρωί στο Ζάπιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με πρέσβεις και διπλωμάτες της G20 με έδρα την Αθήνα. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα μιας κυβέρνησης της αριστεράς, δίνοντας τον τόνο στην ανάγκη να σταματήσει η εφαρμογή της ακραίας λιτότητας. Θα αντικατασταθεί, είπε, το μνημόνιο με ένα πρόγραμμα εθνικής ανόρθωσης. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπει αποχώρηση από τους διεθνείς οργανισμούς. Το μας πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όπως μας κατηγορούν πολλοί αντιπαλοί μας. Αντιθέτως, είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί το μόνο δρόμο για την έξοδο από την κρίση και τη μετατροπή της Ελλάδας σε ισότιμο και αξιοπρεπή εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αρνείται την ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση. Αντιθέτως, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας, την επιδιώκουμε. Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 2,5 χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η τραγωδία εμπεριέχει την ύβρη, την έμεση, την τιμωρία και την κάθαρση. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά μία μονάδα κάθε χρόνο, ώστε να φτάσει η Ελλάδα σε 4 χρόνια στο μέσο ευρωπαϊκό όρο εσόδων. Για να το πετύχουμε, είπε ο κ. Τσίπρας, θα δώσουμε χτυπήματα στη φοροδιαφυγή, αλλά και θα φορολογήσουμε μεγάλο πλούτο και εισοδήματα των οποίων η φοροασυλία γίνεται αποδεκτή και από τους διεθνείς οργανισμούς. Όσο για την εξωτερική πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμόσει μια νέα πολυδιάστατη ενεργητικά φιλιρινική πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας τη συνόψισε στην ανάγκη μείωσης των εξοπλιστικών δαπανών, τη μη διασπορά πυρηνικών όπλων, υποστήριξη της πορείας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διάλογο για άρση του κάζους Μπέλη και παραπομπή του θέματος της Φαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όσο για το θέμα της ονομασίας με τη Φύρομ, μίλησε για λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό. Την κατάργηση του ειδικού τέλους ακινήτων για τα χαμηλά εισοδήματα και την αντικατάστασή του από έναν φόρο που θα επιβαρύνει τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δήλωσε σήμερα στο NGR ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο κύριος Παπαδημούλης τόνισε ότι στο οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος δεν υπάρχει παροχολογία και υποστήριξε ότι τα 18 σημεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς κοστίζουν πιο πολλά σε σχέση με αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επισκέφθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειμένου να συζητήσει με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες τα βασικά σημεία του προγράμματος του κινήματος που τους αφορούν. Έκθεση απογραφολόγο που αποδεικνύει ότι το non-paper που φέρεται να είχε παραδώσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια είναι πλαστό, επικαλέστηκε ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, μιλώντας στο Βήμα 99 και 5 το πρωί. Ο κ. Καμένος τόνισε ότι θα δώσει την έκθεση του γραφολόγου στη δικαιοσύνη και στη δημοσιότητα πριν τις εκλογές. Στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης θα μιλήσει στις 8.30 το βράδυ η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Αλέκα Παπαρίγα. Διακαναλική συνέντευξη δίνουν αυτή την ώρα οι οικολόγοι πράσινοι μπροστά στην είσοδο της χωματερής της Φυλής. Στη Web TV του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, σε απευθεία σύνδεση, μιλά στις 5 ο πρόεδρος του Λάος Γιώργος Καρατζαφέρης. Τις ερωτήσεις του στον Γιώργο Καρατζαφέρη μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες μέσω Twitter και Facebook έως και το πέρας της συνέντευξης. Πρωτογενές έλλειμμα 18 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε στο πρώτο τετράμινο του έτους ο κρατικός προϋπολογισμός, αν και το Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία τριμήνου εμφάνιζε πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν μικρή αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα στα 6 δισεκατομμύρια 280 εκατομμύρια ευρώ. Η απειλή να μην καταβληθούν από το ΙΚΑ συντάξεις τους αμέσως επόμενους μήνες εωρείται πάνω από χιλιάδες ασφαλισμένους, καθώς ο οργανισμός βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόμματα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Ιδρύματος, έως το τέλος του έτους απαιτούνται επιπλέον 1,4 δις για την ομαλή καταβολή των συντάξεων. Αναστέλλεται προς το παρόν η εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ, η αναστολή αποφασίστηκε επειδή δεν έχει εκδοθεί έως τώρα σχετική εφαρμοστική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση επιχειρήσεων και την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών. Από το νεκροταφείο Χολαργού, αύριο το απόγευμα στις 18:30, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Αθηνόδωρου Προύσαλη, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το μεσημέρι στη θέση Μακρυβούνη στα Λευκά και Αργολίδας. Μάχοι για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο δίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 28 άνδρες και 14 οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν αποτεφρωθεί περισσότερα από 2.000 στρέμματα καλλιεργειών. Εξωτερικές ειδήσεις. Αμετάβλητο στο ιστορικό χαμηλό του 1% αναμένεται να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνεδριάζει σήμερα στη Φραγκφούρτη. Θετικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει δράση για τη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Το θέμα επιμελήθηκε η Τάνια Μαντουβάλου. Αμετάβλητο στο ιστορικό χαμηλό του 1% αναμένεται να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συνεδριάζει σήμερα στη Φραγκφούρτη, επιχειρώντας να εντείνει με αυτόν τον τρόπο την πίεση προς τους πολιτικούς ηγέτες της Γυραιάς Υπήρου για την επίλυση της κρίσης, ειδικά εν ώψη της Συνόδου Κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 28 και 29 Ιουνίου. Ωστόσο, στις αγορές εντείνονται οι πιέσεις για την ανάληψη δράσης στο μέτωπο της στήριξης των ευρωπαϊκών τραπεζών αλλά και της τόνωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα, με δράσεις όπως η εγγύηση των καταθέσεων σε όλη την Ευρωζώνη, για την οποία έκανε λόγο χθες το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γκέρκ Άσμουσεν. Θετικό είναι το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει δράση για τη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Μηδενική ανάπτυξη κατέγραψε η Ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο του 2012, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Η τραπεζική κρίση στην Ισπανία και οι κίνδυνοι που αυτή συνεπάγεται για την Ευρωζώνη αναγκάζουν τις Βρυξέλλες να κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση της πολιτικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Welt am Sonntag, οι επικεφαλείς των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται σχέδιο 4 σημείων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη, το οποίο θα παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ο στενός συνεργάτης της Άγγελας Μέρκελ, Φόλκερ Κάουντερ, δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία θα πρέπει να προσφύγει στη στήριξη του EFSF εξαιτίας των τραπεζών της. Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, από τη Χιλή, όπου βρίσκεται, απευθύνει έκκληση για αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσωση του ευρωπαϊκού πολιτικού σχεδίου, που χρειάζεται, όπως είπε, λιτότητα και πειθαρχία, αλλά και πολιτικές λύσεις και ανάπτυξη. Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλ-Άσαντ όρισε σήμερα πρωθυπουργό για να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση ύστερα από τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα τον πρώην υπουργό Γεωργίας Ραγιάντ Χιτζάμπ. Ωστόσο, κλιμακώνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις Συριακές δυνάμεις και τους αντικαταστατικούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ οι χώρες του κόλπου εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών δεν θα μπορέσει να τερματίσει τη βία. Τουλάχιστον 21 Αφγανοί πολίτες σκοτώθηκαν σήμερα και 22 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσυκλέτα κοντά στο αεροδρόμιο της επαρχίας Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν. Αθλητική επικαιρότητα. Αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για το μεσημέρι έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σούπερ Λίγκας. Η κατάσταση στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής ήταν έκρηκμη μετά την εισβολή οπαδών της ΑΕΚ στην αίθουσα συνεδριάσεων. Έτσι, ελήφθη η απόφαση για αναβολή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου επρόκειτο να συζητηθεί το θέμα που έχει προκύψει μετά τη μία διοδότηση 6 ΠΑΕ. Για τις 21 Νοεμβρίου αναβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη του Μάκη Ψωμιάδη για την υπόθεση της υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού το 2002 από τα ταμεία της ΑΕΚ. Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται στα βορειοανατολικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα. Η άνεμη πλέον βορειοδυτική έως ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει τους 29 βαθμούς. Γενικά, ήθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αύριο, γενικά, ήθριος θα είναι ο καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά όρεινα. Η άνεμη θα πλέον βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στα μικρόφωνα ήταν η Τάνια Μαντουβάλου και η Μίνα Βαρουτά.